Η καμπάνα του θανάτου, του Guy Smith. Από τα πολύ καλά της σειράς, κύλαγε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ατμοσφαιρικό. Ουσιαστικά, ποια είναι η υπόθεση με δύο λόγια. Ο Μάρτιν, μαζί με τη σύζυγό του, αγοράζουν ένα σπίτι σε μια επαρχία της Αγγλίας και αρχίζουν να το ανακαινίζουν για να μείνουν εκεί πέρα for good, που έλεγε και ο Ευρυπίδης. Αγοράζουν μια καμπάνα, η οποία αρχίζει να δημιουργεί μια ένταση και στους χωρικούς και στους ίδιους και στον αναγνώστη. Και όσο τοποθετείται αυτή η καμπάνα, ας πούμε, αρχίζει σε κάποιες άκυρες στιγμές να ηχεί, να κρούει, και αυτό δημιουργεί κάποιες κρίσεις μανίας σε διάφορους χωρικούς, οπότε εκεί μπαίνει και το σπλάτερ, εκεί μπαίνει και πιο έντονο το σημάδι του τρόμου. Είχε διαβαστεί πάρα πολύ μονοκοπανιά, πάρα πολύ εύκολα, πολύ, πολύ ωραία και η ατμόσφαιρα και το σπλάτερ και ο ήρωας συμπαθής. Online είδα ότι έχει βγει και συνέχεια, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί, δεν νομίζω, αλλά γενικά αυτόν τον συγγραφέα η συγκεκριμένη σειρά τον έχει τιμήσει με πάρα πολλούς τίτλους. Άμα το βρείτε να το διαβάσετε, είναι πολύ καλούλη. Επίσης εδώ πέρα ξεκινάει και η αγαπημένη μου, τα αγαπημένο μου μυθιστόρημα σε συνέχειες που έδωσαν αυτές οι εκδόσεις, Μικάριδες του Σατανά. Είναι σε συνέχειες και σκέφτομαι, σε αντίθεση με το Raven, ποιο ήταν το πρώτο που δεν το θυμάμαι καν, για τους Νικάριδες να κάνω και ένα ξεχωριστό βίντεο. Ναι, κυρίες και κύριοι, άκουσες την καμπάνα, έρχονται. Τα λέμε όποτε, καλή ζωή.